Καλησπέρα. Όπως βλέπετε και στον τίτλο του βίντεο, η φίλη έγραψε μόνη της τον τίτλο «Συχνό πρόβλημα στο φλερτ, SOS, SOS, βοήθεια». Καλησπέρα Θέκλα μου, καλησπέρα αγαπητή μου. Σε βλέπω στα βίντεό σου και ειλικρινά θαυμάζω το πάθος σου για ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ μπερδεμένη τον τελευταίο καιρό και θα ήθελα τη γνώμη σου. Είμαι 25 χρόνων, προέρχομαι από μια θα έλεγα ευκατάστατη οικογένεια. Δουλεύω από τα 19 μου σαν επαναστάτρια που είμαι. Επίσης έχω τελειώσει 2 σχολές ιδιωτικές και τώρα ξεκίνησα την ακαδημαϊκή μου φίτηση. Όπως κατάλαβες, φλερτάρω με το χρόνο για το μέλλον μου. Είμαι μια δυναμική γυναίκα, μοντέλο από εμφάνιση όπως μου λένε όλοι, ανεξάρτητη με το δικό μου πορτοφόλι και ζω μόνη μου. Μοντέρνα, δυναμική, εμφανίσιμη, ανεξάρτητη. Ωστόσο, έχω μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις μου. Στο παρελθόν βρέθηκα να έχω πληγώσει τον εαυτό μου από μια επιλογή μου, όπως και όλοι μας και όλες μας και όλοι μας, και από τότε απλώς κοιτάω εμένα και βάζω τα θέλω μου ψηλά, σέβομαι εμένα. Με προστατεύω. Γνωρίζω πρόσωπα με βάση το δικό μου προδιαγραφών, όπως για παράδειγμα θέλω εγώ να είναι. Οι φίλοι μου λένε βάζω ψηλά τον πήχη, όμως αυτό είναι στα θέλω μου. Δεν με καλύπτει να είμαι με κάποιον που ίσως δουλεύει σέρβις. Θέλω κάποιον που να έχει κάτι δικό του, χωρίς να παρεξηγηθώ. Δεν θα σε παρεξηγήσω γιατί μιλάς ευγενικά. Και μιλάς χωρίς επικριτικότητα και υποτιμητικότητα για τους άλλους. Ωραία. Και αφού γνωρίζω κάποιο τέτοιο πρόσωπο, δεν ξέρω γιατί, ενώ βγαίνουμε, μιλάμε, όλα καλά, με ανεβάζει με λόγια τύπου «είσαι πολύ όμορφη», που «είσαι πολύ γλυκιά», «τι ωραίο σώμα», «βρε Θέκλα μου, μόνο την εμφάνιση κοιτάνε, δηλαδή το μέσα τίποτα». Είχαμε συζήτηση χθες το βράδυ στο κανάλι για την εμφάνιση και το μέσα. Και μετά πετάνε ένα «μου αρέσει που κυνηγάς τους στόχους σου», «μπράβο» και τα λοιπά, και φυσικά τους ευχαριστώ και ανταποδίδω αναλόγως. Μετά με τον καιρό εξαφανίζονται και όποτε θυμούνται στέλνουν και μετά σαν να μην τον είδατε τον Παναγή. Ghosting. Εξαφανίζονται. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Έχω να δώσω πράγματα όμως στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστά όταν το γνωρίζω. Δίνω τόσο όσο για να ρολάρει μια κατάσταση. Όχι πολλά λόγια, λίγα, καλά και στοχευμένα. Δεν μπορεί να είναι λάθος η άλλη μόνο. Κάπου το χάνω κι εγώ. Είσαι ωραία. Που το παραδέχεσαι ότι κι εσύ κάπου ίσως το χάνεις. Φταίει ο αέρας μου, ο δυναμισμός μου, η εμφάνισή μου. Τους φαίνομαι ότι αδιαφορώ για αυτούς. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Θεωρώ πως πολλές κοπέλες το έχουν αυτό και καταλήγουν μόνες χωρίς να ξέρουν το τι μπορεί να κάνουν αυτές λάθος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το mail, φιλενάδα. Πάρα πολύ. Γιατί αυτό το mail έρχεται για να μας δείξει ότι τα νέα παιδιά μπορεί να έχουν και μία πολύ θετική αντιμετώπιση της ζωής, των ανθρώπων και του φλερτ. Η κοπελιά αυτή που γράφει είναι 25 χρονών. Θυμάστε, είχαμε μεγάλη συζήτηση που μας στενοχώρησε κιόλας όλους κάτω από το βίντεο που μου είχε στείλει email μια κοπέλα 26 χρόνων η οποία είχε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση των ανθρώπων και του φλερτ. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το mail που στέλνει αυτή η κοπέλα γιατί η ίδια της πρώτα απ' όλα ρωτάει μήπως κάνω κι εγώ κάτι λάθος και μέσα από τα δικά της τα γραφόμενα νομίζω ότι συνειδητοποιεί και η ίδια πού θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά χωρίς να σημαίνει ότι λέω ότι κάνει λάθος. Καταρχάς, ξαναλέω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το mail, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους, δηλαδή να ξεκαθαρίσω τη δική μου την άποψη. Γιατί όσο μεγαλώνει το κανάλι μας και πληθαίνουν τα σχόλια, δεν μπορώ να τοποθετούμε κάτω από κάθε σχόλιο ή να διαβάζω όλα τα σχόλια. Πήρε όμως η άκρη του ματιού μου κάποια σχόλια χθες και μου δίνει ευκαιρία αυτό το mail να μιλήσω και επ' αυτών. Ξαναλέω, δεν τα έχω διαβάσει όλα, ούτε έχω ολοκληρωμένη άποψη εφόσον δεν τα έχω διαβάσει όλα. Όμως θέλω να μιλήσω για τα standards, τα κριτήρια που δικαιούμαστε να βάζουμε όταν θέλουμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο.
Φιλενάδα που έγραψε στην επιστολή, δικαιούσε να θέλεις να γνωρίσεις κάποιον ο οποίος να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατάσταση. Δικαιούσε. Και εφόσον δεν μιλάς υποτιμητικά για τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται στην επαγγελματική κατάσταση που θα ήθελες, αυτό δεν είναι καν ελιτισμός. Είναι απλώς επιλογή σου. Δικαιούσε. Δικαιούσε και καλά κάνεις και επιλέγεις να βγαίνεις με ανθρώπους που εσύ θεωρείς ότι ίσως με βάση τα κριτήρια που θέτεις, τα standards που θέτεις, θα είναι πιο συμβατή μαζί σου. Καλά κάνεις και δικαιούσε. Το θέμα που είχαμε την προηγούμενη φορά ήταν με την απορριπτικότητα και την υποτίμηση των ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική επαγγελματική κατάσταση. Εντάξει, εκεί ήταν το πρόβλημα. Στην απόρριψη κάποιων ανθρώπων, στην κατηγορία, στο ότι κατηγορούνταν κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν είμαστε όλοι ευλογημένοι να έχουμε τη ψυχική δύναμη και τη ψυχική αντοχή να πάμε κόντρα σε κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας ή δεν είναι και οι συνθήκες τέτοιες και μπορεί κάποιος ναι, να δουλεύει σερβίς επειδή δεν μπορούσε όντως να κάνει κάτι καλύτερο. Μπράβο σου που μπόρεσες να κάνεις κάτι καλύτερο, μπράβο σου που είσαι επαναστάτρια, μπράβο σου που πήρες τη ζωή στα χέρια σου και δικαιούσε να επιλέξεις, αλλά μπράβο και σε αυτόν που δουλεύει σερβίς και είναι αξιοπρεπής και εργάζεται και δεν ντρέπεται να εργαστεί και προχωρά. Και αυτός θα εξελιχθεί όπως θα εξελιχθείς και εσύ και ο κάθε άνθρωπος χτίζει το δικό του μέλλον. Εντάξει, και μηδένα πρώτου τέλους μακάρισε. Ένας ο οποίος δουλεύει σερβίς σήμερα, αύριο μπορεί να είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων ή μπορεί να είναι πάρα πολύ καλά ψυχικά και να έχει πολύ επιτυχημένη σχέση με τον εαυτό του και τους άλλους γύρω του. Γιατί δεν είναι πάντοτε η επαγγελματική επιτυχία που φέρνει την ευτυχία. Λοιπόν, δικαιούσε να κάνεις τις επιλογές σου, εφόσον έχεις φάει τα μούτρα σου, όπως όλοι μας έχουμε φάει τα μούτρα μας, όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω, έχεις φάει τα μούτρα σου, έχεις καταλάβει ότι δεν πρέπει να χαμηλώνεις τα κριτήρια σου και καλά κάνεις. Τώρα, κάποιοι άλλοι έχουν κριτήρια εξωτερικής εμφάνισης και λες και εσύ γιατί θέκλα όλοι ασχολούνται με την εξωτερική εμφάνιση. Να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Η εξωτερική εμφάνιση είναι ένας πρωτόγονος τρόπος έλξης. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν την κουλτούρα και τον πολιτισμό που έχουμε εμείς σήμερα, ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν λεκτικά ο ένας με τον άλλον, να ανταλλάξουν χρήσιμες, σημαντικές πληροφορίες για το αν είναι συμβατός ένας πιθανός ερωτικός σύντροφος μαζί τους ή όχι. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν καν το θεσμό του ρομαντικού έρωτα, της μονογαμικότητας και του ζευγαριού. Άρα η εξωτερική εμφάνιση έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο, γιατί μια καλή εξωτερική εμφάνιση σήμαινε υγεία και γονιμότητα. Γι' αυτό τον λόγο. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν ούτε κομμωτήρια, δεν είχαν Ινστιτούτα Γυμναστικής, δεν είχαν πλαστικές επεμβάσεις, δεν είχαν μακιγιάζ, δεν είχαν οτιδήποτε που να αλλάζει θετικά την εμφάνισή τους. Οπότε αυτό το οποίο τους φαινόταν ελκυστικό ήταν αυτό που ήταν φυσικά, naturally ελκυστικό, με ένα φυσικό τρόπο ελκυστικό και έχει βρεθεί ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου και του σώματος τα οποία μας ελκύουν όταν δεν είμαστε επηρεασμένοι από την pop κουλτούρα και από τα πρότυπα ομορφιάς που επιβάλλει η σημερινή κοινωνία είναι εκείνα τα οποία είναι ταιριαστά με τα γονίδιά μας. Δηλαδή μας ελκύουν εμφανισιακά όταν δεν έχουμε άλλα κριτήρια στο μυαλό μας άνθρωποι με τους οποίους θα κάναμε καλό γενετικό τέριασμα. Όμως στη σημερινή εποχή που η εξωτερική εικόνα μπορεί να μετατραπεί τόσο πολύ είτε από τα πώς φτιάχνει κάποιος τα μαλλιά του είτε φορώντας μια περούκα είτε βάφοντας τα μαλλιά του είτε κόβοντας τα είτε ακόμη και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορούν να αλλάξουν μέσα από πλαστικές επεμβάσεις, ο τρόπος που ντύνεται κάποιος μπορεί να τον κάνει να φαίνεται διαφορετικός, η μόδα, οι διαφημίσεις στο διαδίκτυο που επιβάλλουν και υποβάλλουν κάποια πρότυπα ομορφιάς μας έχουν μπερδέψει. Η άποψη που διάβασα χθες το βράδυ στα σχόλια ότι οι όμορφοι άνθρωποι έχουν και καλό χαρακτήρα ισχύει στην περίπτωση της φυσικής ομορφιάς. Δηλαδή, αν αυτό που μας ελκύει σε έναν άνθρωπο και τον βρίσκουμε όμορφο, είναι το βλέμμα του, το οποίο είναι το απάβγασμα της ψυχής του,
Είναι το χαμόγελό του το φυσικό και το αβίαστο το οποίο δείχνει πραγματικά την ανθρωπιά του. Και αν μας ελκύουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκουμε ελκυστικά, όπως το χρώμα του δέρματος, για παράδειγμα μπορεί να μας αρέσουν οι μελαμψοί άνθρωποι, μπορούν να μας αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν σκούρο δέρμα, μπορεί να μας αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτό χρώμο δέρμα. Και να έχουμε και στην οικογένεια μας κάποιον μπαμπά, κάποια μαμά που να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στα επιτυχημένα ζευγάρια ο σύντροφος ή η σύντροφος μοιάζουν στην οικογένεια του συντρόφου της συντρόφου. Λοιπόν, η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι επιβεβαίωση και διαβεβαίωση της καλοσύνης του ανθρώπου. Η εξωτερική εμφάνιση και η έλξη εξωτερική δείχνει μία πιθανότητα συμβατότητας με κάποιο πρόσωπο. Η γνώμη μου είναι να μην προχωρούμε σε φλερτ και διαδικασία γνωριμίας με κάποιον που τον βρίσκουμε εξωτερικά αποθητικό, δηλαδή δεν μας αρέσει κάποιος κάποια εμφανισιακά, δεν μας ελκύει, δεν μας κάνει κούκου, να μην προχωρήσουμε στη δημιουργία γνωριμίας, έστω και αν κάνουμε τίξ όλα τα άλλα κριτήρια, γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει η έλξη, η ερωτική, την οποία δεν μπορείς να την ελέγξεις, είτε την νιώθεις είτε δεν την νιώθεις, αλλά ακόμα και αν νιώθουμε έντονη ερωτική έλξη για κάποιον, και μας αρέσει, ή κάποιαν, και μας αρέσει η εξωτερική του εμφάνιση και η εξωτερική της εμφάνιση, αν δεν γνωρίσουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου και να μας αρέσουν και αυτά, δεν προχωρούμε σε γνωριμία. Όσο ελκυστικός και να μας φαίνεται ένας άνθρωπος, όσο σεξι, όσο όμορφος, όσο καλοντημένος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, καλοντημένη κτλ., αν δεν μας ελκύει και ο χαρακτήρας του και η προσωπικότητα του, δεν είναι καλή ιδέα να προχωρήσουμε σε γνωριμία. Γιατί η ομορφιά δεν τρώγεται με το κουτάλι και η ομορφιά δεν φτιάχνει συζητήσεις, δεν φτιάχνει όμορφες στιγμές. Η ομορφιά είναι η πρώτη εντύπωση και είναι σημαντικό να βρίσκουμε όμορφο τον άλλον, αλλά όχι το μόνο. Από μόνο της δεν στέκει η ομορφιά. Άντε και βρήκαμε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο και είμαστε μαζί του και δεν ταιριάζουμε στα άλλα. Τι θα γίνει? Λοιπόν, για την κοπέλα αυτή, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι φαίνεται ότι είναι πολύ μαζεμένη, γιατί το λέει και η ίδια ότι δίνει τόσο όσο για να ρολάρει μια σχέση. Το λέει εδώ πέρα, έχω να δώσω πράγματα όμως στο κάθε άτομο ξεχωριστό όταν το γνωρίζω, όμως δίνω τόσο όσο για να ρολάρει μια κατάσταση. Εάν όντως θέλεις όχι απλώς να ρολάρει, δηλαδή να πάει λίγο παρακάτω, αλλά να έχει πραγματική ευκαιρία μια κατάσταση, πρέπει να δώσεις περισσότερα. Ναι. Δεν γίνεται να κερδίσουμε χωρίς να δώσουμε. Μ' αρέσει χθες που διάβαζα στα σχόλια για το βίντεο για τους ιστοχώρους γνωριμιών, που έλεγαν κάποιες, εγώ είμαι εντελώς εναντίον των ιστοχώρων γνωριμιών και των dating apps κλπ. Αλλά όμως θέλω να γνωρίσω άνθρωπο. Πες μου πώς θα γνωρίσω άνθρωπο. Άμα είσαι εναντίον και δεν κάνεις καμία κίνηση, πώς θα γνωρίσεις? Και εσύ τώρα, άμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο και δεν του δίνεις κάτι αυτού του ανθρώπου πάνω στο οποίο να πιαστεί, και ο άλλος ο άνθρωπος που γνωρίζεις έχει επίσης ανασφάλειες, λαχταράει επίσης να του δώσεις προσοχή και σημασία. Δεν γίνεται να κάνουμε προσπάθεια δημιουργίας μιας σχέσης και να δίνουμε τόσο όσο για να ρολάρει και να περιμένουμε να κάνει όλες τις κινήσεις ο άλλος. Είναι μία συνθήκη από την οποία δεν μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι. Για να έχεις απόδοση συναισθηματική, πρέπει να επενδύσεις συναισθηματικά. Γι' αυτό τον λόγο λέω πολλές φορές ότι το φλερτ είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες. Ότι δεν μπορούμε όλοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Και όποιος νιώθει ότι είναι ταλαιπωρημένος και δεν αντέχει, να μην το παίζει. Γιατί αν δεν επενδύσεις συναισθηματικά, αν δεν δώσεις χρόνο, προσοχή, ενέργεια, δεν θα υπάρχει το απαραίτητο καύσιμο για να προχωρήσει αυτή η σχέση. Και ναι, σε κάποιους μπορεί να δώσεις και η επένδυση σου να πάει στράφη και να μην λάβεις. Θα ξέρεις όμως ότι έκανες ό,τι περνούσε από τα χέρια σου. Έχω κάνει ένα βίντεο τις προηγούμενες μέρες για τους δοτικούς ανθρώπους, αν μετά που θα φάνε τα μούτρα τους, αν μπορούν να είναι μη δοτικοί. Και ένα άλλο βίντεο για μια κυρία που έγραψε για το πώς μας αλωτριώνουν οι σχέσεις μας, η οποία είπε ότι μετά που έφαγε τα μούτρα της, σταμάτησε να είναι δοτική, με αποτέλεσμα να μην της αρέσει ο εαυτός της όπως προέκυψε.
όταν είμαστε πληγωμένοι συναισθηματικά, όταν είμαστε πολύ απογοητευμένοι, όταν έχουμε περάσει ένα τραύμα και δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος να μουδιάσουμε συναισθηματικά και να είμαστε απρόσφοροι για δημιουργία σχέσης. Δηλαδή να κάνουμε την κίνηση, να αρχίσουμε να μιλάμε με έναν άνθρωπο, να βγούμε ένα ραντεβού, να βγούμε δύο ραντεβού, να είμαστε ψυχροί όμως, να μην είμαστε εκδηλωτικοί, να μην δείχνουμε καλή διάθεση για να συνεχίσει αυτή η σχέση και ο άλλος ο άνθρωπος να πει δεν ενδιαφέρεται αυτή, δεν ενδιαφέρεται αυτός και να σταματήσει. Είναι μια λεπτή γραμμή μεταξύ της υπερβολικής δοτικότητας και του να πνίξεις τον άλλο με υπερβολική προσοχή και του να είσαι ψυχρός, απόμακρος και να δείχνεις αδιάφορος. Καταλαβαίνω ότι αν είσαι ένα πρόσωπο που είχε μάθει να δίνει πολλά, που είσαι ένα πολύ δοτική και έδωσες πολλά στην πρώτη σου σχέση από την οποία απογοητεύτηκες, τώρα να μην θέλεις να δώσεις τίποτα. Πρέπει όμως να βρεθεί η ισορροπία, το μέτρο. Και ο καταλληλότερος για να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις αυτό το μέτρο είναι ο ψυχολόγος ή ψυχολόγος με τον οποίο, με την οποία θα κάνεις ψυχοθεραπεία. Για να ξεπεράσεις το τραύμα που σου έχει αφήσει η ερωτική απογοήτευση που έχεις φάει τα μούτρα σου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να έχεις υψηλά κριτήρια, όλοι μας να έχουμε υψηλά κριτήρια και όχι υψηλά κριτήρια, κριτήρια με βάση τον εαυτό σου. Αν οι άλλοι τα λένε υψηλά, πρόβλημά τους. Πρόβλημά τους. Είμαι εγώ που θα διαλέξω άνδρα. Είμαι εγώ που θα διαλέξω γυναίκα. Δεν είσαι εσύ. Όταν θα διαλέξεις εσύ άνδρα, θα διαλέξεις εσύ γυναίκα, βάλε τα δικά σου κριτήρια. Δικαιούμαστε να έχουμε τα δικά μας κριτήρια. Και δεν θα τα πούμε υψηλά ούτε εμείς ούτε κανείς άλλος. Τι πραγματικά θέλουμε. Όταν όμως γνωρίζουμε κάποιον άνθρωπο που έχει αυτά που θέλουμε ή φαίνεται να έχει αυτά που θέλουμε, πρέπει να επενδύσουμε και συναισθηματικά κιόλας σε αυτή τη σχέση για να μπορέσουμε να έχουμε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Γιατί ο άλλος, η άλλη που μας γνωρίζει, δεν μας ξέρει καλά, δεν ξέρει την αξία μας. Αν δεν δώσουμε και αν δεν συνδεθούμε και αν δεν επικοινωνήσουμε θερμά και αν δεν δείξουμε το ενδιαφέρον μας για τη γνωριμία αυτή, ο άλλος θα το πάρει ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι δεν της άρεσε. Εμένα μου είχε τύχει αυτό το πράγμα, όταν ήμουν φοιτήτρια, έκανα παρέα με ένα-δύο παιδιά, με τους οποίους εγώ νόμιζα ότι έκανα απλώς παρέα. Μου φαίνονταν ελκυστικοί και οι δύο, αλλά επειδή δεν ήρθε κανείς από τους δυο να μου πει, ξέρεις, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θέλω να είμαστε μαζί κτλ, θεώρησα ότι ήταν απλώς φιλικό το ενδιαφέρον τους. Όταν στην πορεία αραβωνιάστηκα στο τρίτο έτος και οι δυο βρήκαν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί μου ότι ενδιαφερόμουν και εγώ για σένα, αλλά επειδή δεν έδειχνες εσύ ενδιαφέρον, δεν είπα κάτι. Γιατί εγώ δεν έδειχνα ενδιαφέρον, γιατί είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση και γιατί δεν πίστευα ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μιλά μαζί μου ή κάνει παρέα μαζί μου να ενδιαφέρεται για κάτι περισσότερο. Τώρα δεν ξέρω στην περίπτωση τη δικιά μου τότε αν το πρόβλημα ήταν από τη δικιά μου την πλευρά μόνο, ήταν και από τις δύο πλευρές, ότι ντρεπόμασταν και οι δύο πλευρές να δείξουμε κάποιο περισσότερο ενδιαφέρον. Όμως, οι άνθρωποι χρειάζονται ξεκάθαρα σινιάλα για να καταλάβουν ότι ενδιαφέρεσαι. Χρειάζεται να πεις στον άλλον «Μου αρέσεις», «Μου αρέσει η παρέα σου», «Χαίρομαι να περνάμε χρόνο μαζί». Εάν τον σκεφτόσουν, εάν τη σκεφτόσουν στο διάστημα που μεσολάβησε από τις δυο συναντήσεις σας, σε σκεφτόμουν να το πεις, σε σκεφτόμουν ή να πεις νιώθω ένα ωραίο συνέστημα όταν είμαστε στον ίδιο χώρο ή αν νιώθεις ότι η άβρα του άλλου είναι θετική και είναι ευχάριστη για σένα, να πεις μ' αρέσει η άβρα σου ή αυτό που εκπέμπεις. Πρέπει να είμαστε θετικοί και να το λέμε κιόλας. Ο άλλος δεν μυρίζεται τα νύχια του να καταλάβει αν εσύ το γουστάρεις όταν δίνεις τόσο όσο να ρολάρει μια κατάσταση. Οπότε τι σου λέω φιλενάδα, σου λέω ότι αν δεν κινδυνεύσεις να πληγωθείς, δεν πρόκειται να έχεις μια σχέση. Εάν κινδυνεύσεις να πληγωθείς, δεν μπορώ να σου εγγυηθώ 100% πως θα έχεις μια σχέση, αλλά από όσα μου γράφεις εσύ και με τον τρόπο που τα καταγράφεις εσύ, φαίνεται ότι η δυσκολία βρίσκεται στο ότι εσύ δεν είσαι ιδιαίτερα δεκτική και ιδιαίτερα εκφραστική όσον αφορά στα συναισθήματα σου και στην επιθυμία να γνωρίσεις καλύτερα έναν άνθρωπο. Εδώ θέλω να πω ότι οι καιροί είναι δύσκολοι, όντως είναι δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες και για πριγκίπισσες και λόγω της πανδημίας αλλά και λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης.
μπορεί να ακολουθήσεις τις συμβουλές μου και πάλι να μην έχεις το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, μην το πάρεις επάνω σου. Όπως έγραψε και η φίλη χθες που έγραψε το mail πάνω στο οποίο κάναμε το vlog για τους ιστοχώρους γνωριμιών, έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε, όχι χιλιάδες, όχι εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε να βρούμε. Κάνουμε τις προσπάθειες μας, δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο και χώρο για να γνωρίσουμε ουσιαστικά κάποιον καινούριο άνθρωπο. Δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε πολλές γνωριμίες παράλληλα. Εάν όντως μας αρέσει ένας άνθρωπος, του το δείχνουμε και του το λέμε ότι μας αρέσει. Είναι πολύ διαφορετικό να πεις στον άλλο ότι σ' αρέσει παρά να πεις είμαι ερωτευμένη μαζί σου και έχω πέσει στα πατώματα. Όχι, όχι υπερβολές. Μου αρέσεις. Στην αρχή μιας γνωριμίας, είπαμε, υπάρχει ενθουσιασμός. Ο έρωτας έρχεται μετά από μερικές εβδομάδες και η ερωτική αγάπη έρχεται μετά από κάποιους μήνες. Οπότε στην αρχή μπορεί να πεις είμαι ενθουσιασμένος με τη γνωριμία μας. Την αλήθεια, όχι είμαι ερωτευμένος ή είμαι ερωτευμένη, γιατί δεν μπορείς να ερωτευτείς από την πρώτη μέρα, ούτε από την πρώτη εβδομάδα μπορείς να ερωτευτείς. Ψευδοέρωτας είναι αυτός. Μου αρέσεις. Περνώ όμορφα το χρόνο μαζί σου. Θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Αυτά δεν είναι μεγάλα λόγια. Είναι λόγια τη στιγμή, σήμερα, τώρα, μου αρέσεις. Να είμαστε ρεαλιστές και να είμαστε εκφραστικοί. Ούτε υπερβολές του στυλ να πούμε τεράστια μεγάλα λόγια από την αρχή, στα οποία να μην τα εννοούμε ούτως ή άλλως, γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος 100% από την αρχή. Θέλει να γνωρίσει τον άλλο. Θέλει 4, 5, 6, 7 εβδομάδες να ερωτευτείς. Δεν ξέρω στον καθένα πόσο παίρνει, αλλά σίγουρα όχι μέρες και όχι ώρες. Ενθουσιασμός είναι στην αρχή. Ούτε στο άλλο άκρο να μην δείχνουμε τίποτα και να είμαστε αδιαπέραστοι και αδιαπέραστες σαν πάγος. Όταν δεν δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι, ο άλλος θα καταλάβει το προφανές, ότι δεν ενδιαφέρεσαι, δεν θα μυριστεί τα νύχια του. Είναι μια έκφραση κυπριακή αυτή, λέει, θα μυριστώ τα νύχια μου για να καταλάβω αν δεν μου πεις. Θα μαντέψει και είπαμε και ο άλλος έχει ανασφάλειες, όπως έχεις εσύ ανασφάλειες, έχει και ο άλλος ανασφάλειες. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι αυτό το δύσκολο του φλερτ. Σε όλους μας εύχομαι. Αυτά για απόψε. Καλό βράδυ. Φιλιά. Γεια.